Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλή πόλη λαμπρή. Απόψε είναι ε, Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, ε, 17 Απριλίου του 2023. Από ό,τι είδα, απόψε είναι και η γιορτή του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχη της ε, του Οικουμενικού Πατριάρχη που απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους στην πύλη, στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου και έκτοτε η κεντρική πύλη παραμένει κλειστή μέχρι να δικαιωθεί ε, ο θάνατος του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου ε, προσπάθησα αυτές τις μέρες που είχαμε και λίγο χρόνο χθε είχαμε και αργία δεν κάναμε εκπομπή προσπάθησα να δω πως γιόρταζε ο Ορθόδοξος κόσμος το Πάσχα και κυρίως το Ελληνοορθόδοξος κόσμος γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είπαμε όπου δύο Ορθόδοξα έθνη σφάζονται την ημέρα το Πάσχα αυτό δεν, δεν θέλω καν να το, ούτε να το σκέφτομαι εν πάση είδα τι έγινε στην Κύπρο στη μαρτυρική Κύπρο τι έγινε στην Αλβανία, στην Κοριτσά κυρίως είδα πρέπει. Ε, μεγαλοπραπή εορτασμό του Πάσχα είδα τον Πατριάρχη της Αντιοχείας ο οποίος για πρώτη φορά τουλάχιστον όσο παρακολουθώ ή εδώ και πολλά χρόνια ε, ε, γιόρτασε το Πάσχα στην Αλεξανδρέτα, στην Αντιόχεια και στη Μερσίνα εκεί στην ε, Ορθόδοξη Εκκλησία της Μερσίνας κάποτε ε, εκκλησιαζόντουσαν οι Έλληνε ή Ελληνοαμερικάνοι που υπηρετούσαν στη βάση του Ιντζερλίκ. Και δεν ήταν λίγοι. Υπήρχαν μάλιστα και μια φίλη που είχε έρθει μετέπειτα στη Σμύρνη. Αυτή ήταν και η πρόεδρο των Ορθοδόξων. Είχαν κάνει μια, μια ομάδα, ένα σύλλογο Ορθοδόξων, είτε γυναίκε ε, Αμερικανών, είτε οι ίδιοι Ελληνοαμερικάνοι που, ε, που υπηρετούσαν εκεί. Και εκκλησιαζόντουσαν σε αυτή την εκκλησία της Μερσίνα και μου είπε ότι το τουρκικό κράτο. Ε, Απέτησε να ε, παίρνει τα ονόματα αυτών που εκκλησιαζόντουσαν και είχαν διαμαρτυρηθεί τότε. Εν πάση περιπτώσει, είδα για να δείτε ποιο είναι το τουρκικό κράτο. Η ανοχή των Τούρκων απέναντι στους Ορθοδόξους είναι μηδέν. Και ό,τι τώρα κάνουν ότι ανέχονται τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή τέλο πάντων αυτά που γίνονται στην Ήβρο, αυτά τα έχουν υποστενό έλεγχο. Τα έχουν στο μικροσκόπιο, παρατηρούν τα πάντα. Όταν θεωρήσουν ότι αυτό θα συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια τη Τουρκία όπω την εννοούν αυτοί, θα τα κόψω μαχαίρι όλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όπω γινόταν στη Μερσίνα. Εν πάση τώρα με την αφορμή των σεισμών βρέθηκε ο Πατριάρχη εκεί, ο Ιωάννη, και είδαμε θλίψη την ίδια στιγμή που στη Δαμασκό, στι 31 εκκλησίε τη Δαμασκό, της Δαμασκού, είχαμε απίστευτε τελετέ. Ό,τι γίνεται στην Κέρκυρα με τι φιλαρμονικέ το είδα στη Δαμασκό που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα εκτός από την Κέρκυρα με φιλαρμονικές και με μιλάμε για πανηγυρικό η περιφορά του επιταφείου το ενώ λοιπόν είδαμε αυτές τις εκπληκτικές εικόνες στη Δαμασκό και σε άλλες πόλεις της ε, Συρίας είδαμε στη Χόμς σε μια εκκλησία χωρίς στέγη την είχαν καταστρέψει οι τζιχαντιστέ και έκαναν μέσα σε αυτήν, είδα φωτογραφίε οι Ορθόδοξοι μέσα σε, χωρίς ε, στέγη, μέσα στα ερήπια έκαναν Πάσχα εκεί. Αυτό που είδα και πραγματικά μου προκάλεσε τεράστια θλίψη είναι ότι στη Μερσίνα, σε αυτή την ιστορική πόλη της Κιλικίας, ε, έκαναν, ε, έκανε επιτάφιο, τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν εκεί ο Πατριάρχης, ο Πατριάρχης ολόκληρος με τους Μητροπολίτες, έχει νομίζω τέσσερις Μητροπολίτες ενεργούς στην περιοχή, με τους Μητροπολίτες αυτούς ε, Είχε γύρω στα 30-40 άτομα μέσα στην εκκλησία, όλα και όλα, οι μισή μεταζίδε ήταν και δεν είχε επιτάφιο, είχαν βάλει ένα τραπεζάκι, πάνω εκεί ήταν το, ε, το ύφασμα του επιταπίου και γύρω γύρω έβαλαν κάποια ε, ροδοπέταλα. Θλιβερό, αυτό ε, είναι ε, ε, απόδειξη της μηδενικής ανοχής που έχει η Τουρκία απέναντι στον χριστιανισμό και εκεί το ότι υπάρχουν αυτά είναι λόγω ειδικών συνθηκών. Τότε ήταν οι Γάλλοι στην περιοχή, εξαιρέθηκαν ενώ στην Αλεξανδρία και στην Αντιόχεια και έμειναν κάποιοι χριστιανοί εκεί, οι οποίοι μάλιστα με συμφωνία πιστεύω των δύο Πατριαρχείων, Αντιοχία και Κωνσταντινούπολη, ε, υποστηρίζουν την ελληνική, την ενακομίνασα ελληνική κοινότητα στην, ε, ε, στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, επαναλαμβάνω, είδα ότι η, ε, οι, οι, χριστιανοί ορθόδοξοι, οι του Πατριαρχείου Αντιοχίας έχουν τις δικές τους εκκλησίες και στην Ουάσιγκτον, είδα και, στην βόρειο, και, στον Καναδά. Εν πάση αυτό ε, ασφαλώς το κάθε Πατριαρχείο έχει το δικαίωμα να επιμένετε την δικιά του, το δικό του, ε, τους δικούς τους πιστούς, αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα, στις ελληνικές τηλεοράσεις, ενώ ο Πάπα κάνει μια δήλωση, την κάνουν πρώτη δήλωση και ο Οικουμενικό Πατριάρχη είναι τελευταία ή πρωτελευταία, αν τον βάλουν, δεν δίνουν καθόλου χώρο για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Επίση είδα ότι το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εκεί υπήρχαν περιορισμοί στην προσέλευση των Ορθόδοξων στου εκκλησίε και ιδιαίτερα ΑΟ, στα Ιεροσόλυμα και στη Βιθλεέμ υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί τώρα λένε για λόγους ασφαλείας και φυσικά υπάρχει και το θέμα του Σουδάν όπου εκεί υπάρχει η Μητρόπολη της Νουβίας και όλο του Σουδάν νομίζω ε, ανήκει στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας εκεί έχουμε ένα δράμα ένα μεγάλο κράτος στο Σουδάν Ένα φίλο μου είχε υπηρετήσει και όταν λειτουργούσε η πρεσβεία τώρα νομίζω δεν λειτουργεί υπήρχε μεγάλη ελληνική κοινότητα τεράστια μου έλεγε ότι ο Αβερόφ, αυτός που έκανε ο δωρετής του, ε, του Πολυτεχνείου, του Αβερόφιου ε, Πολυτεχνείου, είχε εκεί χιλιάδες στρέμματα ε, σταριού ε, σιτοκαλλιέργειας, μάλιστα τους λέγανε Αμπουρόφ, ε, και εξ αυτού η ελληνική κοινότητα έχει τεράστια, ε, απολαμβάνει τεράστιου σεβασμού στο, στο, Σουδάν και στο Χαρτούμ. Από ό,τι μου έλεγε, υπήρχαν πολλοί ε, λέσβοι από τη Μετιλίνη και από τη Λέσβο, πολλοί ε, Έλληνες Έλληνε εκεί. Ε, σταδιακά συρρυκνώθηκε η ελληνική κοινότητα. Είδα τώρα ότι έχουν στη Μητρόπολη είναι εγκλωβισμένοι 15, αν δεν κάνω 15 Έλληνε, Ορθόδοξοι, εκεί στο Χαρτούμ. Ας ελπίσουμε, είναι πραγματικά αυτοί ζουν ετεροχρονισμένα το δικό του σταυρό του μαρτυρίου, δεν αναστήθηκαν. Α ελπίσουμε να έρθει η ανάσταση και για αυτού. Στο Σουδάν υπάρχει ένα πόλεμο εξουσία μεταξύ του στρατού και τη παλιά πολιτοφυλακή, η οποία μετατράπηκε σε έναν μισθοφορικό στρατό ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Ε, η κατάσταση είναι δύσκολη, πάνω από 100 είναι οι νεκροί, χαοτική η κατάσταση και για το καλό του λαού του Σουδάν αλλά και για το αίσιο ε, τέλος της περιπέτειας των Ελλήνων της περιοχής, ιδιαίτερα αυτών που είναι μέσα στην Μητρόπολη, ευχόμαστε να, ε, να βρεθεί η καλύτερη λύση σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Σουλάν. πάντος. θα έλεγα ότι ε, σε σχέση με τους Ελληνορθόδοξους όλου του κόσμου, ε, η Ελλάδα θα πρέπει να το χειριστεί καλύτερα. Ε, είναι γνωστό ότι, ότι η θεωρία της ηπιας ισχυω ισχύως, δηλαδή χωρίς όπλα, χωρίς F-16, χωρίς απεικιοκρατικέ αντιλήψεις, η Ελλάδα μέσω της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα στα ελληνοορθόδοξα πατριαρχία, να τα απαριθμίσω πάλι με τη σειρά, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων και στη συνέχεια με τις, με τις αυτοκέφαλες εκκλησίες, κυρίως της Κύπρου και της Αλβανίας, μπορεί πραγματικά να ασκήσει επιρροή και για τον καλό των λαών, όπου υπάρχουν τα πατριαρχία αλλά και για τους εθνικούς μας στόχους χωρίς η προσέγγιση σε αυτό να είναι εθνοφιλετική επαναλαμβάνω. Είναι καθαρά όπως ε, ε, επιβάλλει και το, ορθόδοξο, το, το δόγμα ότι επαγγέλλεται και ότι ευαγγελίζεται το ελληνορθόδοξο δόγμα. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Πάμε στην Ουκρανία. Τι να σας πω τώρα, εντάξει κατηγορούν οι Ρώσοι ότι έριξαν τη βραδιά του Πάσχα ε, στον καθεδρικό ναό του, το, του, Ντονιέτσκ ότι τον κτύπησαν οι Ουκρανοί. Απ' την άλλη πλευρά οι Ρώσοι κτύπησαν στο Σλοβιάνς είπαμε μια πολυκατοικία 8 νεκροί και 21 τραυματίες. Είχαν και άλλα και δυο παιδιά νομίζω τραυματίστηκαν στο Μικολάγεφ, πάλι από τον βαρτισμό των Ρώσων. Πασχαλιάτικα σφάζονται οι Ορθόδοξοι οι οποίοι μέχρι προχθές, ήταν και μάλιστα ανήκαν και στο ίδιο Πατριαρχείο πριν, αναγνωρίσει, πριν αναγνωριστεί η αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Οι, η, η Ρώσοι, η, η Βάγνερ δηλαδή, αυτή ο μισθοφορικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε δύο οικονομικά τετράγωνα ακόμα, δύο συνοικίες, κάτι τέτοιο στο Μπαχμούτ. Προσπάθησα να δω χάρτες επιχειρησιακούς. Υπάρχει η σιδηροδρομική γραμμή, αν θέλετε να δείτε, Όλοι η πόλη ανατολικά της σιδεροδρομικής γραμμής ελέγχεται πλέον από, διαβάζω και ουκρανικές πηγές, ελέγχεται πλέον από, την, από τη Βάγκνερ, αλλά και κάποιες συνοικίες νότια ειδικά έχουν πάει αρκετά δυτικά από τις σιδεροδρομικές γραμμές και βόρεια το ίδιο αρκετά δυτικά και απειλούνται οι οδοί οι οποίοι οδηγούν στην πόλη του Μπαχμούτ που είναι οδοί είτε της ενίσχυσης των στρατευμάτων που συνεχίζονται να μείνονται, είτε και τις εκένωση, αν κάποια στιγμή θέλουν να εκενώσουν την περιοχή. Πάντω υπάρχει έντονο προβληματισμό για την αεράμινα τη Ουκρανία ότι μέσα εντό του Απριλίου θα τελειώσουν τα βλήματα του αντιεροπορικού αντιαεροπορικού συστήματο μπουκ, που είναι μέσων υψών και τον S300 που είναι υψηλών υψών και αυτό θα λύσει τα χέρια, αν θέλετε, στις δυνάμεις της αεροδιαστημικές, έτσι λένε οι Ρώσοι, την πολεμική αεροπορία, να ενεργούν χωρίς το φόβο της κατάρρεψης όπως γίνεται αφού λειτουργούν αυτά τα δύο συστήματα που είναι αξιόπιστα. Λέγεται ότι το 82% της αεράμινας της Ουκρανίας εξασφαλίζεται με παλιά σοβιετικής κατασκευής συστήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε αν μείνουν χωρίς πυράβλους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω αδύνατον, να καλυφθούν από δυτικά συστήματα. Δηλαδή πρέπει να ξεγυμνοθεί η Ευρώπη από δικά της συστήματα για να τα δώσει στην Ουκρανία κάτι που όπως εξελίσσονται τα πράγματα φαίνεται ότι είναι δύσκολο, για να μην πω και αδύνατο. Επειδή υπάρχει ένα τρομακτικό δίλημα στην περιοχή, πραγματικά είναι τρομακτικό και απορώ, αρχίζω και πιστεύω ότι, αυτά, ότι απομυθοποιούνται πλέον και οι μεγάλες δυνάμεις όπως απομυθοποιήθηκε και η Ρωσία στην αρχή του πολέμου με αυτά τα σχέδια που έκανε δεν αντέχουν κριτική, επιτελική κριτική δηλαδή, δεν αντέχουν. Ήταν για πέταμα και αποδείχθηκε και στο πεδίο, έτσι όμως αποδείχθηκε ότι και ο, ο γενικός σχεδιασμός, ο στρατηγικός σχεδιασμός της δύση για την Ουκρανία είναι και αυτός για πέταμα. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από εξελίξει, όπω για παράδειγμα ο τρόπο με τον οποίο εκένωσαν οι ΗΠΑ το Αφγανιστάν. Αυτό το, τι, είναι από αυτό το πράγμα που είδαμε εκεί να εγκαταλείψουν οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων, να αναγκάζονται ορισμένα να τα καταστρέφουν στου Ταλιμπάν, ασχέτω αν υπήρχε συμφωνία, ο τρόπο που υλοποιήθηκε αυτό το πράγμα δείχνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο που σχεδιάζουν και που υλοποιούν τους σχεδιασμούς. Η μεγάλη δύναμη, η Αμερική. Και φαίνεται ότι και εδώ διαφαίνεται ένα, θα έλεγα, τρομακτικό αδιέξοδο, δίλημα στην Ουκρανία. Δηλαδή, εάν ειτηθεί η Ουκρανία, τι θα γίνει. Εάν ειτηθεί, αν δεν μπορέσει, αν δεν πετύχει η αντεπίθεση. Θα πω κάτι τώρα για την αντεπίθεση. Τι θα γίνει εκεί. Θα σταματήσουν οι Δυτικοί. Ήδη βλέπω σοβαρά προβλήματα με αφορμή τα στάρια τα ουκρανικά. Τι θα γίνει η Ουκρανία, ποιος θα την προστατέψει. Άρα, αν ιτηθεί η Ρωσία, είπαμε, θα μπορεί να κινδυνέψει ακόμα και η ενότητά τη, το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο, αν ιτηθεί η Ουκρανία, θα κινδυνέψει ολόκληρη η Ουκρανία, ποιος θα την προστατέψει. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτό το, το τρομακτικό δίλημα, το αδιέξοδο, όχι δίλημα, αδιέξοδο, ο, ο Ζελένσκι έκανε δήλωση και είπε τώρα που θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην ε, Λιθουανία, αν δεν μπορείτε να με βάλετε στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον θέλω εγγυήσει ασφαλεία. Γιατί, εγγυήσει ασφαλεία, γιατί αν καταρρεύσει, αν δεν πετύχει η αντιπολίτευση και καταρρεύσει η εθνική άμυνα τη Ουκρανία, αν πάψουν να στηρίζουν με τον τρόπο που το κάνουν οι τότε θα είναι έρμεο ολόκληρη η Ουκρανία τη ρωσική επιθετικότητα. Και γι' αυτό τώρα έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό το τρομακτικό αδιέξοδο εκλιπαρώντα την ουσία το ΝΑΤΟ. Και να σα πω κάτι, δίκιο έχει διότι με την ενθάρρυνση όλων αυτών πήρε τέτοια τροπή η κατάσταση στην Ουκρανία. Δίκιο έχει, σου λέει τώρα κάτσε, τόση ώρα με βάζετε να αποδυναμώσω την αρκούδα, να χάσει αίμα. Πιάστηκε στο δόκανο, ημοραγία, εντάξει. Με βάλατε θυσία σαν πόσα πράγματα. Και τώρα με αφήνετε ξεκρέμαστο. Επαναλαμβάνω, τραγικό είναι, τρομακτικό είναι το αδιέξοδο που υπάρχει στην Ουκρανία και γι' αυτό ακούω κάποιες φωνές που λένε να γίνει το Μάιο η αντεπίθεση επειδή μιλάμε για 200.000 άντρε που θα συμμετέχουν στην αντεπίθεση και επειδή ορισμένοι φοράνε είτε γυαλιά ουκρανικά είτε ρωσικά και δεν μπορούν να δουν την πραγματικότητα. όσοι πιστεύουν στην παντοδυναμία των Ρώσων λέει ναι 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 μας λες τέτοια βλέπω σχόλια ότι θα πάρουν και τη Μόσχα σε λίγο ακούστε εάν αντεπιτεθούν 200.000 άνθρωποι έξυπνα υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας είδα που ακριβώς κάνουν το φράγμα Κάνουν το φράγμα, όχι φράγμα, αντιαρματική τάφρο, μια μεγάλη, 72 χιλιόμετρα. Την κάνουν βορείως και δυτικά της Ε, ε Όχι, της Μελιτοπόλεως. Της Μελιτόπολης, έτσι. Για, γιατί εκεί είπαμε ότι θα είναι η κύρια κατεύθυνση. Μπορεί να πάνε όμως, αφού υπάρχει το, 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 η τάφρος, να πάνε να αλλάξουν κατεύθυνση. Εμπάσχεται πτώση, 200.000 στρατός να κάνει την αντεπίθεση και αν έχει και σοβαρό εξοπλισμό και αεροπορική υποστήριξη πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίες. Γι' αυτό ο διοικητή της Βάγνερ, ο Πρεγκόζεν τι είπε μόλι μόλις πάρουμε τον Παχμούτ που τελειώνει αυτό να πούμε τέλος η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως την ονομάζουν να οχυρωθούμε γιατί αν συνεχίσουμε λέει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας ότι αν πουν τέλος μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μία, θα δούμε παρακάτω, για μία εκεχηρία ή για ακόμα και υπογραφή συνθήκης. Γιατί λέει υπάρχουν πιθανότητες να πετύχει η για ακομα και υπογραφη συνθήκη. γιατι λεει υπαρχουν πιθανοτητες να πετυχει η αντεπιθεση Και αν πετύχει η κατάσταση στο νότιο μέτωπο, αν διασπάσουν δηλαδή την ενότητα του μετόπου και φτάσουν στην Αζωφική, η κατάσταση θα είναι, θα είναι τραγική για τους Ρώσους. Γι' αυτό είπε ο Ζελένσκι αυτό που είπε. Και να πάμε τώρα πάλι στο ίδιο θέμα είμαστε ότι ο Λούλα επισκέφθηκε τα Εμμυράτα μετά το Πεκίνο και ανακοίνωσε πρωτοβουλία παρέμβασης στον πόλεμο της Ουκρανίας που θα αποκοινούν Βραζιλία, Κίνα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να θυμίσω ότι από το Πεκίνο το ξαναείπε. Τα έβαλε με τους ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί λέει αυτές είναι που στηρίζουν την Ουκρανία και συνεχίζεται ο πόλεμος. Ότι αν πάψουν να τη στηρίζουν η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να υπογράψει συμφωνία. Τώρα αυτή είναι μονόπλευρη διότι ο Ζελένσκι όπως είπαμε θυσίασε τα πάντα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και σπιτώθηκαν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχουν χαθεί εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι στα μέτωπα, τώρα πώ θα πει κράτησε αυτά που έχει. Ένα μεγάλο θέμα αυτό. Αλλά η πολιτική πρωτοβουλία του Λούλα είναι άξια αναφορά και γι' αυτό την είπαμε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί ο καθένα να ψάξει TST Rand Corporation. Υπάρχει μια έκθεση του. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό think tank αμερικανικό και λέει στην ουσία σταματήστε τον πόλεμο. Πιθανόν στη λογική του τρομακτικού αδιεξόδου που σας ανέφερα. Για να δούμε τι λέει σε αδρές γραμμέ. Το Rand Corporation εκτιμά ότι ο κύριος στόχος του Biden να ανακτήσει η Ουκρανία τα χαμένα εδάφη της από τη Ρωσία μπορεί να μην είναι κατάλληλη επιδίωξη, ευγενικά το λέει, καθώς είναι πολύ στενά εστιασμένη με την πορεία του πολέμου. Ο χειρότερος γεωπολιτικός εφιάλτης των ΙΠΑ, γίνεται πραγματικότητα ειδικά στην Ουκρανία, αφού οι Αμερικανοί στην προσπάθειά του να αποδυναμώσουν τη Ρωσία αντιμετωπίζουν νέε συμμαχίε που, αναδύονται, που αναδύονται, ενώ στο τέλο δεν θα καταφέρουν να πετύχουν του επιχειρησιακού στόχου, αναφέρει το Rand Corporation, ένα Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκέψη, κοντά στι Αμερικανικέ κυβερνήσει. Εντάξει, είναι τεράστιο. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε τι είναι το Rand Corporation, να μην τρώμε χρόνο εδώ. Οι Ομοσπονδιακοί Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι συνέλαβαν ένα νεαρό, για τις διαρροές. Αυτά διέρευσαν στις αρχές αυτού του μήνα και αναδείχθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας ότι οι ΥΠΑ βλέπουν αδυναμία στην Ουκρανία να ανακαταλάβει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία. Αυτό έλεγαν στην ουσία τα χαρτιά. Ο Σιλιφθής, ο Τεξέιρα, ένας ε, κατώτερος ε, ε, στρατιωτικός, μέλος της Πτέρυγας Πληροφοριών της Εθνικής Φρονάς Αεροπορίας της η κοινή γνώμη των ΕΠΑ φαίνεται να διχάζεται σε σχέση με το τι είναι ο Τεξέιρα. Είναι αντιπολεμικό πληροφοριοδότης, τι είναι, γιατί το έκανε. Η φιλελεύθερη διανόηση, η οποία περιλαμβάνει τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη ΕΠΑ, χαρακτηρίζει τον Τζακ Τεξέιρα ω λευκό, χριστιανό και κατά του πολέμου. Και αυτό τον κάνει εχθρό του καθεστώτο Biden. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Τεξέιρα και οι δυνάμει πίσω από αυτό μπορεί να έκαναν κάτι καλό. Γνωστοποιώντα στου Αμερικανού ότι η αιμονή τη κυβέρνηση Biden με την Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν τον χειρότερο γεωπολιτικό εφιάλτη τη Αμερική, την εδραίωση του άξονα Ρωσία-Κίνα και σε επόμενη φάση την εισβολή τη Κίνα στην Ταϊβάν, που θα μπορούσε να κλονίσει τα θεμέλια ενό σταθερού Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού, η παγκόσμια σημασία των οποίων είναι πολύ μεγαλύτερη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εν βέβαια, αυτοί οι δύο ωκεανοί είναι η καρδιά του διεθνούς ναυτιλιακού εμπορίου. Από εκεί μέσα γίνονται όλα. Φυσικά, οι περισσότεροι πολίτες των ΙΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και τις πολεμικές προσπάθειες εναντίον της Ρωσίας. Αλλά ο συνολικός αριθμός τους μειώνεται σταδιακά. Ακόμη και η δικοματική πολιτική υποστήριξη για την Ουκρανία στη ΣΥΠΑ δείχνει τώρα κάποιες ρογμές. Ρεπουμπλικάνοι και δημοκράτε στηρίζουν και ίδιο. Όλο και περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι πιστεύουν τώρα ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία δεν αποτελεί σημαντική απειλή για τη ΗΠΑ Μειώνεται η στήριξη στην Ουκρανία. Μία δημοσκόπηση έδειξε το Μάρτιο του 2022 οι μισοί πολίτε των ΗΠΑ, σε ανάλογα ποσοστά μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, είδαν την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία ω σημαντική απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα. Ωστόσο, τον, το Μάρτιο του 2022, έτσι, ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2023, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 35% μεταξύ των Αμερικανών και των δύο κομμάτων. Ενώ σημειώθηκε πτώση και στα δύο κόμματα, η μείωση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων ήταν πιο απότομη. Για τους Ρεπουμπλικάνους, η άποψη ότι η εισβολή των Ρώσων είναι σημαντική απειλή για τη ΗΠΑ μειώθηκε από 51% που ήταν στην αρχή του πολέμου στο 29% το Ιανουάριο του 2023. Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ παρέχουν υπερβολική υποστηρίξη στην Ουκρανία. Με βάση δημοσιογραφικά ευρήματα, οι Ρεπουμπλικάνοι που υποστηρίζουν αυτή την άποψη ήταν 9% το Μάρτιο του 2022, αυξήθηκαν 17% το Μάιο του 2022, σε 32% το Σεπτέμβριο του 2022 και σε 40% τον Ιανουάριο του 2023. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και εκείνοι οι Ρεπουμπλικάνοι που υποστηρίζουν τον πρόεδρο Μπάιντεν για την Αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία αλλάζουν τώρα τι απόψει του. Στι αρχέ αυτή τη εβδομάδα, ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ντεσάντης, βασικός αντίπολος του Τραμπ στην Προεδρία, κατέστησε σαφές ότι ευθυγραμμίζεται με εκείνους που είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη συνέχιση της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία. Ενώ οι ΗΠΑ έχουν πολλά ζωτική σημασία σε συμφε... εθνικά συμφέροντα, διασφάλιση των συνόρων μα, αντιμετώπιση τη κρίση, ετοιμότητα στο στρατό μα, επίτευξη ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία και έλεγχο τη οικονομική, πολιτική και στρατηγική ισχύω τη Κίνα, μπλέκονται περαιτέρω σε μια εδαφική διαμάχη μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία, ο Ντεσάντη να λέει, τώρα η εισβολή και η κατοχή έγινε εδαφική διαμάχη, που δεν αποτελεί ζωτικό συμφέρον για τη ΣΥΠΑ. Αυτά είπε ο Ντεσάντη. Μπορεί να σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του περασμένου έτου, η κυβέρνηση Biden και το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχουν διοχετεύσει σχεδόν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη. Δεκάδε άλλε χώρε, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων μελών του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχουν επίση μεγάλα πακέτα βοήθεια στην Ουκρανία. Αλλά καθώ ο πόλεμο συνεχίζεται χωρί ξεκάθαρο νικητή, στην πραγματικότητα νικητή θα είναι η Ρωσία, λέει το Ραντ, οι στρατιωτικέ αδυναμίε και των δύο μερών έχουν έρθει στην επιφάνεια. Ο πόλεμο έχει επίση αποκαλύψει την εξάντληση των αποθεμάτων κρίσιμων πυρομαχικών, ακόμα και οι ΕΕ δίνουν, δίνουν αγώνα δρόμου για να συγκεντρώσουν πυρομαχικά. Όπως επισημαίνει ο Τζον Ντάνελ Ντέιβιτσον, senior editor στο The, Federal, The Federalist, ποιο είναι το σχέδιο εάν και πραγματικά πότε η Κίνα αποφασίζει να εισβάλλει στην Ταϊβάν, κανείς δεν φαίνεται να έχει μια απάντηση ακόμα και να φαίνεται πρόθυμος να αναγνωρίσει ένα πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσει δύο μέτωπα η Αμερική και αυτό της Ουκρανίας και της Ταϊβάν. Ούτε οι πολιτικοί μα ηγέτε έχουν απάντηση στην ολοένα και πιο προφανή πραγματικότητα ότι η αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία σμπρώχνει τη Ρωσία στην αγκαλιά τη Κίνα και βοηθά στην επιτάχυνση ενό σχηματισμού υπό την ηγεσία τη Κίνα για να αμφισβητήσει το αποθεματικό νομισματικό καθεστώ του δολαρίου, τον ΙΠΑ. Έχουμε κάνει αναφορέ σε αυτό και να εισάγει μια νέα πραγματικότητα που στηρίζεται στον πολυπολικό κόσμο. Εν τω μεταξύ, αυτά τα λέει ο Ντέιβιτσον. Εν τω μεταξύ, η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται στη ΣΥΠΑ με τον πληθωρισμό να συνεχίζει να πλήττει σκληρά τι αμερικανικέ οικογένειε, τι αμερικανικέ τράπεζε, οι οποίε πτωχεύουν και κάποιοι μιλάνε και, ακόμα και για επικείμενη ύφαση. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τα δισεκατομμύρια τη βοήθεια προ την Ουκρανία χρησιμοποιούνται σωστά από την ηγεσία τη Ουκρανία, μια χώρα διαβόητη για τη διαφθορά που επικρατεί. Το Ουκρανικό κράτο είναι εκπληκτικά διαφθαρμένο, κάτι που δεν έχει αλλάξει υπό τον πρόεδρο Ζελένσκι, και μπορεί να είναι πολύ χειρότερα τώρα δεδομένη τη τεράστια βοήθεια των ΗΠΑ που ξεπλένεται στην Ουκρανία. Μπορεί η Ουκρανία να εξελιχθεί σε αξιόπιστο εταίρο ή θα παραμείνει στο βούρκο τη διαφθορά, πώ να αποφύγετε έναν παρατεταμένο πόλεμο. Οι εμπειρογνώμονε από το Ινστιτούτο Σκέψη των ΗΠΑ, RAND Corporation, σε ανάλυση που έχουν δημοσιεύσει, λένε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αποφύγουν έναν παρατεταμένο πόλεμο. Το RAND Corporation υποστηρίζει ότι ένα παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι προ το συμφέρον τον ΗΠΑ. Γιατί απλά η Ρωσία δεν θα εξαντληθεί. Το RAND Corporation εκτιμά ότι ο κύριο στόχο του Biden να ανακτήσει η Ουκρανία τα χαμένα εδάφη από τη Ρωσία μπορεί να μην είναι κατάλληλη επιδίωξη, καθώ είναι πολύ στενά εστιασμένη με την πορεία του πολέμου. Ο εδαφικό έλεγχο, αν και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ουκρανία δεν είναι η πιο σημαντική διάσταση του μέλλοντος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Συμπεραίνομαι ότι εκτός από την αποτροπή πιθανής κλιμάκωσης σε πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ ή χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία, η αποφυγή ενός μακροχρόνιου πολέμου πρέπει να αποτελεί επίσης υψηλή προτεραιότητα για τις ΗΠΑ από το να υποστηρίζουν οι ΗΠΑ τις εδαφικές βλέπτες της Ουκρανίας. Τι λέει δηλαδή το ράντ, αν βάλουμε δύο πράγματα. Τι συμφέρει την Αμερική, να συνεχίζεται ο πόλεμος ή να ανακτήσει. Στόχοι είναι. Λέει να τελειώσει ο πόλεμο. Όχι να ανακτήσει. Δηλαδή, αν πρόκειται να, να ανακτήσει και, ε, και ο πόλεμο να συνεχίζεται, καλύτερα να τελειώσει τώρα, χωρί να τα ανακτήσει, λέει. Επιπλέον, η ικανότητα τον είπα, να, διαχειρίζεται. να διαχειρίζονται εκεί που τελικά κρίνεται η μάχη είναι πολύ περιορισμένη, καθώ ο Αμερικανικό στρατό δεν εμπλέκεται στι μάχε, άλλοι πολεμούν. Όμω οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο το εδαφικό για να επηρεάσει την τροχιά του πολέμου. Έχουν αναφέρει πιο ισχυρά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι ΕΠΑ για να κατευθύνουν τον πόλεμο προ μια τροχιά που προωθεί καλύτερα τα συμφέροντα των ΕΠΑ. Ενώ οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καθορίσουν άμεσα την εδαφική έκφραση του πολέμου, θα έχουν άμεσο έλεγχο σε αυτέ τι πολιτικέ, γράφουν οι Σάμουελ Τσάραπ και Μιράντα Πρίμπε στο RAND Corporation. Υπογραμμίζουν τη σημασία να τελειώσει ο πόλεμο στην Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό θα είναι δυνατόν εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλάξουν τη δυναμική του πολέμου, ξεκαθαρίζοντα τα σχέδιά του για μελλοντική υποστήριξη στην Ουκρανία, δεσμευόμενε οι ΗΠΑ για την ασφάλεια τη Ουκρανία, διαβεβαιώνοντα σχετικά με την ουδετερότητα τη χώρα και θέτοντα όρου για ελάφρυνση των κυρώσεων για τη Ρωσία. Τα δύο τελευταία εξυπηρετούν και τα ρωσικά συμφέροντα. Το Rand Corporation υποστηρίζει ότι μια συνθήκη ειρήνη θα συνεπαγόταν συμβιβασμού κατόπιν διαπραγματεύσεων σε ορισμένα από τα βασικά πολιτικά ζητήματα που διακυβεύονται και για τι δύο πλευρέ. Εάν οι ΕΕ δεν ευθυγραμμιστούν πλήρω με την Ουκρανία, θα ήταν πιθανότητα κεντρική σημασία ζήτημα για τη Ρωσία. Η Ουκρανία θα ήθελε ισχυρέ δεσμεύσει τη Δύση για την ασφάλειά τη, το είπαμε πριν από λίγο, καθώ δεν εμπιστεύεται τη Ρωσία ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Μία διαθέτηση θα μπορούσε να καλύψει άλλα θέματα, όπω ένα ταμείο ανοικοδόμηση, το διμερέ εμπόριο, τα πολιτιστικά θέματα και την ελευθερία κινήσεων ανθρώπων και αγαθών. Καθώ και τι προποθέσει για την άρση των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία. Το RAND Corporation φυσικά παραδέχεται ότι σε μια συμφωνία ειρήνη θα πρέπει η Ουκρανία να αποδεχθεί ότι δεν θα πάρει πίσω όλα τα χαμένα εδάφη τη. Αλλά το βασικό αποτέλεσμα θα ήταν η επιστροφή σε κάποιο βαθμό κανονικών σχέσεων μεταξύ των πρώην εμπολέμων. Είναι σημαντικό ότι τα μέρη θα μπορούσαν να συμφωνήσουν να διαφωνήσουν για το καθεστώ ορισμένων εδαφών, ακόμα και όταν συνάπτουν όρου για άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, η Σοβιετική Ένωση και η Ιαπωνία εξομάλυναν τι δροματικέ και εμπορικέ σχέσει το 1956, αλλά οι εδαφικέ διαφορέ για τι κουρίλε νήσου δεν λύθηκαν ποτέ. Έμεινε το πρόβλημα και εξομάλυναν τι σχέσει του. Μια πολιτική διευθέτηση. Δεν χρειάζεται να επιλύσει οριστικά όλε τι διαφορέ μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Πρέπει όντω να αντιμετωπίσει αρκετέ από τι διαφορέ για να βελτιώσει ποιοτικά την ευρύτερη σχέση μεταξύ των εμπολέμων οι απόψει του Rand Corporation, η του Rand Corporation έχουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση στι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και εκτό αυτών. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ναι, φάγαμε χρόνο, νομίζω όμω ήταν σημαντικό για να πάμε αμέσω στο επόμενο θέμα που σχετίζεται άλλωστε. Λοιπόν, ο Υπουργό Άμυνα τη Κίνα επισκέφθηκε την ε, Μόσχα. Μετά την τον αποκλεισμό τη Ταϊβάν που έγινε τόσε μέρε, απαγόρευσαν για ένα διάστημα και τη διέλευση πλοίων που τα στενά τη Ταϊβάν είναι κομβική σημασία για το διεθνέ θαλάσσιο εμπόριο, διαμετακομιστικό εμπόριο. Ε, επισκέφθηκε λοιπόν, είχε με τον ομόλογο του συνάντηση και συναντήθηκε και με τον ίδιο τον Πούτιν. Αυτό είναι υψηλού συμβολισμού συνάντηση και φαίνεται ότι εκεί οι δύο χώρες όπως η Δύση φυσικά οι G7, θα δούμε παρακάτω τι είπαν, λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ενιαίο πρόβλημα την ασφάλεια στην Ευρώπη και στον Ινδικό Ειρηνικό Ωκεανό. γι' αυτό αντιδρά ο Μακρόν, αντέδρασε και η Λαγκάρτ, θα το δούμε παρακάτω. έτσι λένε και αυτοί, αφού αυτοί θα αντιμετωπίσουν από κοινού, ελάτε και εμείς να ενωθούμε, Κίνα και Ρωσία, να τους αντιμετωπίσουμε από κοινού. Μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Επίση ο Πούτιν δέχτηκε τον Υπουργό Άμυνα στο Σοϊγού συζήτησαν και για την πρόσφατη συναγερμό, πολεμικό συναγερμό που έκανε διάταξη ο Σοϊγκού στο στόλο του Ειρηνικού, σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή που βρίσκεται βόρεια της Ταϊβάν και όχι μόνο, ο στόλος του Ειρηνικού έχει αποστολές ολόκληρο τον Ειρηνικό. Τεράστιο θέμα λοιπόν και αυτό, άρα δικαίω ανησυχούν στην Ουάσιντον και το Rand Corporation. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των 7 πλουσιοτέρων χωρών του κόσμου στην Ιαπωνία. Εκεί λοιπόν τι αποφάσισαν, μεταξύ άλλων είπαν ότι θα μείνουν πιστοί στις αρχές ότι το αφήγημα αν θέλετε αυτού του μπλοκ είναι δημοκρατία δημοκρατία, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτος δικαίου. Αυτό είναι αν θέλετε που δίνει ηθικό πλεονέκτημα και το δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε χώρες οι οποίες δεν σέβονται αυτές τις αρχές και φυσικά η αντιμετώπιση από, κεν, από κοινού το θέμα, του θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη στην Ουκρανία δηλαδή και στην Ταϊβάν Αυτό είναι η διακήρυξη τεράστιας σημασίας όμως έχουμε ε, στην, στο, 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 στο ίδιο πλαίσιο έχουμε μία κινητικότητα και στους BRICS Το 2023 ε, η Προεδρεύουσα χώρα είναι η Νότια Αφρική. Με παίρνει από την Ινδία δηλαδή την προεδρία στους BRICS η Νότια Αφρική. Και εκεί αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο να γίνει ένα φόρουμ από τους BRICS στο οποίο κλήθηκαν να συμμετέχουν και χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν μέλη του BRICS και να γίνει πλέον ένα τεράστιο κλαμπ αυτό πολύ μεγαλύτερο από τους, από τους G7. Προσέξτε. Αργεντινή, Ιράν, Τουρκία, Ινδονησία, 200 εκατομμύρια είναι η Ινδονησία. Δεν είναι Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος. Εάν συμμετέχουν και αυτές οι χώρες στους BRICS τότε πλέον αλλάζει ο κόσμος. Πραγματικά. Ε, και επίσης έχουμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας ο οποίος είπε ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ρωσία για την υπογραφή συμφωνίας ελευθέρω εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι και αυτό συνιστά μια μεγάλη αλλαγή. Να, αυτές οι δύο χώρες που ήδη έχουν σημαντικές σχέσεις ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνα Η Ινδία παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής άμυνας, στηρίζεται σε οπλικά συστήματα, που είτε αγοράζει από τη Ρωσία είτε εισάγει μέρος της τεχνολογίας και κατασκευάζονται στην Ινδία. Είναι μια χώρα ήδη, διάβασα προτές ότι ξεπέρασε σε πληθυσμό την Κίνα. Είναι η μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη, μια υποήπερος από μόνη της, τεράστια σημασία. Έχουν γίνει κάποια βήματα από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία να έρθουμε κοντά. Έχουμε και πολιτισμικέ σχέσει λόγω του Μεγαλέξανδρου. Έγινε πρόσφατα και ένα συνέδριο για τον Μεγαλέξανδρο εκεί. Εκεί τον τιμούν περισσότερο από εδώ. Εδώ, ορισμένοι τον μισούν τον Μεγαλέξανδρο. Γι' αυτό πούλησαν και τη Μακεδονία, την ιστορία και τη γλώσσα τη, στου Σλάβου. Έτσι, νομίζουν ότι θα τα ξεχάσουμε. Δεν θα τα ξεχάσει ο ελληνικό λαό αυτό. Δεν θα το ξεχάσει. Όπω δεν ξεχνούν οι Ινδοί τον Μεγαλέξανδρο, πόσο μάλλον εμεί οι Έλληνε. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Αφήστε τι κάνουν εδώ τα κολονάκια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν το 2017 είχε μιλήσει για την ανάγκη στρατηγικής αυτοτέλειας αυτονομίας της Ευρώπης. Τώρα το επανέλαβε στο Πεκίνο και είπε εντάξει αν του τη βαρέσει τη Κίνα και μπει στην Ταϊβάν, γιατί να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από πού και ω πού, τι μα νοιάζει, και όταν είμαστε και εκτεθειμένοι, στο, ε, έχουμε διμερέ εμπόριο. Οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν θέλει να η Αμερική να προστατεύσει την Ταϊβάν, α το κάνει, γιατί να συμμετέχουμε κι εμεί, επιστρέφοντα, δέχθηκε απίστευτε επικρίσει και από την Αμερική, αλλά και από διάφορου κολαούζου εδώ στην Ευρώπη τη Ουάσιντον και επιστρέφοντας πήγε στην Ολλανδία και από εκεί το ξαναείπε. Λέει ναι, το να είσαι σύμμαχος δεν σημαίνει ότι είσαι και σκλάβος, δουλοπάρικος. Είμαστε σύμμαχοι αλλά δεν είμαστε δουλοπάρικοι. Έχουμε την άποψή μας και έχουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Ορισμένοι λένε πούλησε 160 ερμπάς και υπέγραψε και άλλες συμφωνίες γι' αυτό το έκανε. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό. Γιατί, διότι επιστρέφοντας 93 βουλευτές Γερμανοί ε, σοσιαλδημοκράτες στήριξαν και είπαν η Γερμανία έχει 250 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικές συναλλαγές Γερμανία-Κίνα. Εάν μπλέξουμε σε έναν πόλεμο θα οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή και το ε, εμπορικό δούνε και λαβήν Γερμανίας-Κίνας είναι τριπλάσιο από της Ρωσίας. Αν υποστήκαμε τώρα ζημιά σκεφτείτε τι καταστροφή θα πάθουμε εκεί. Έτσι. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, και ενώ προσπαθούν να παρουσιάσουν την άποψη του Μακρόν ως περιθωριακή, ως αστεία, το είπε για ζήμωση κτλ, έρχεται η Λαγκάρντ. Η Λαγκάρντ λοιπόν, μπορεί να είναι και αυτή η αλλά ήταν στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, ελεγχόμενη, τέλο πάντων, είχε σχέσεις με, με τις ΗΠΑ, με, με όλους τους μεγάλους. Τι είπε τώρα, ότι αν η Ευρώπη συμμετέχει σε κάτι που θα γίνει μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής, αυτό θα σημάνει δυστυχία και φτώχεια για την Ευρώπη. Δηλαδή στην ουσία συντάσσεται με τον Πούτιν, με τον Μακρόν, ακούστε. Εδώ δεν είναι αντιαμερικανισμός αυτό, είναι λάθος. Αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής θέλουν έναν ισχυρό σύμμαχο την Ευρώπη. Όχι μια διαλυμένη Ευρώπη. Και αν υπάρχουν τέτοια μυαλά στην Ουάσιγκτον, αυτά τα μυαλά είναι και εναντίον των συμφερόντων των Αμερικανικών. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να έχει στρατηγική αυτονομία και οι σχέσει τη με τι ΗΠΑ να καθορίζονται με μια στρατηγική σχέση. Τα συμφέροντά του να ρυθμίζονται μια και να είναι συμπληρωματική τη ισχύω της Αμερικής μια Ευρώπη αυτονομημένη, με στρατηγική αυτονομία, αυτεξούσια, αλλά συμπληρωματική των ΗΠΑ. Όταν μα διαλύουν και διαλύουν τι κοινωνίε, τότε δεν είναι χρήσιμη μια διαλυμένη Ευρώπη στην Αμερική. Είναι λάθο προσέγγιση και είναι λάθο τέτοια λάθη που έκανα στο Αφγανιστάν, τέτοια λάθη που κάνω στην Ουκρανία, το ίδιο λάθο είναι και αυτό που πάω να κάνω και τώρα. Εντάξει. Α τα βρουν με την Κίνα. Α τα βρουν. Να υπάρχει ένα ματαβατικό στάδιο όπω έγινε με το Χονγκ Κόνγκ για τα επόμενα 50 χρόνια, με την Ταϊβάν. Οι διπλωμάτε ξέρουν από τέτοια μαγειρέματα να αποφευθεί λοιπόν αυτό που πάει να γίνει. Α τα βρουν. Και όχι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Έβαλαν την Ελλάδα να κάνει εμπάρκο στη Ρωσία από το 2014 λόγω τη Κρυμαία και πάθαν καταστροφή οι αγρότες. Έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Οι Ρώσοι ερχόντουσαν και έκαναν προπληρωμή στα, από τα χωράφια, στα κεράσια και στα ροδάκια και στα μήλα, προπληρωμή με τιμές διπλάσιες από ότι μετά το εμπάργκο. Διπλάσιες, προσέξτε. Και μου λένε φίλοι, ανεξαρτήτως τώρα, ούτε φιλορώσοι, ούτε φιλοαμερικάνοι, τίποτα. Οι άνθρωποι κάνουν αγώνα επιβίωσης, εννοώ στην Μπέλα, στην Ημαθία, στην Φλόρινα, εκεί που είναι όλες αυτές οι υδροκαλλιέργειες. Καταστραφήκαν λοιπόν οι άνθρωποι. Καταστράφηκαν. Τώρα από το εμπάργο ή τέλος πάντων από αυτό που γίνεται στην Ουκρανία από το πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία ζήτησε η τελος παντων απο αυτο που γινεται στην ουκρανια απο τον πολεμο που γινεται στην ουκρανια ζητησε η ευρωπη να εξαχθούν τα σιτηρά της Ουκρανίας. Ε, ε, γίνεται εξαγωγή από τον Εύξηνο Πόντο όπως είπαμε με τη συμφωνία και γίνεται εξαγωγή και μέσω, Ουκρανία, μέσω Πολωνίας, Σλοβακίας και τα λοιπά και Ουγγαρίας. Ξέρετε τι έγινε. Έβαλε εμπάργο η ε, στην εισαγωγή ουκρανικών προϊόντων η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Και γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή η Πολωνία, ο μεγαλύτερο υποστηρικτή τη Ουκρανία, όταν θίγονται τα εθνικά συμφέροντα, λέει: Κάτσε ρε παιδιά, πρώτα τα εθνικά και μετά τα συμμαχικά. Αυτό το σκέφτηκε κανένα στην Ελλάδα. Πόσο θίγονται τα εθνικά μα συμφέροντα δίνοντα όπλα στην Ουκρανία, ή συμμετέχοντας σε αυτό το στα εμπάργο που καταστρέφονται οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ορίστε λοιπόν τι γίνεται. Λέει τώρα θα συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να συζητηθεί. Άμα καταστρέφονται οι αγρότες της Πολωνίας γιατί να το δεχτούν. Ποιο θα γιατρέψει τις πληγές που ανοίγει μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, διαβάστε να δείτε τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα. Τι να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να λύσει. Τι να λύσει. Πρώτα δημιουργούμε το πρόβλημα και μετά τρέχουμε να το λύσουμε. Δεν υπάρχει πολιτική να το. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το Σουδάν. Λοιπόν, το Σουδάν είναι μια μεγάλη χώρα όπως είπαμε. Ε, το 2000. Το 2011 έχασε τον νότιο μέρος. το νότιο μέρο. Το νότιο μέρο όντω είναι, δεν είναι Άραβες. Καταρχά αυτή η περιοχή ήταν η Νουδία. Η Νούβη είναι ένα ιστορικό έθνο που πλέον έχει, έχει γίνει η επέλαση των Αράβων και τα σάρωσε όλα. Νούβη κατοικούν πάντω στο νότιο Σουδάν. Ήταν οι περισσότεροι χριστιανοί, το 60% και το 2011 χωρίστηκαν από το υπόλοιπο Σουδάν. Και μένει το υπόλοιπο Σουδάν που είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη χώρα, τρίτη μεγαλύτερη χώρα της ε, Αφρικής, με μεγάλη ιστορία, που είναι παράλληλη με την ιστορία της ε, Αιγύπτου. Περίπου 50 εκατομμύρια πληθυσμό, μεγάλη χώρα επαναλαμβάνω, με τεράστιες εκτάσεις, ο Νήλος περνάει από εκεί όπως είπαμε, νομίζω ότι εκεί και ενώνονται και οι δύο νήλοι, ο Λευκός και ο Γαλάζιος Νήλος, πώς λέγονται, είναι μια τεράστια χώρα, πολύ μεγάλη σημασία. Η Τουρκία προσπάθησε να παίξει παιχνίδι εκεί με τον προηγούμενο τον Ισλαμιστή, ο οποίο έχει χαρακτηριστεί διεθνώ και τρομοκράτη. Ο Ερντογάν έπεσε απευθεία μαζί του. Τέλο πάντων, μετά ήρθαν οι στρατιωτικοί και τώρα, όπω είπαμε και στην αρχή, οι στρατιωτικοί με την πολιτοφυλακή σκοτώνονται για να πάρουν την εξουσία. Είχαμε μια μεγάλη. Ε ελληνική κοινότητα κάποτε εκεί, ακμάζουσα, πάμπλωτη ήταν, οι περισσότεροι σταδιακά, ιδιαίτερα όταν ήρθε ο Μπασίρ, νομίζω λεγόταν αυτός ο Ισλαμιστής άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν. Ε, εν πάση λεπτώση, είπαμε ότι είναι εγκλωβισμένοι Έλληνε εκεί, έχουμε πάλι μια μικρή κοινότητα, είχαμε πρεσβεία εκεί, νομίζω ότι έκλεισε, ας ελπίσουμε ότι θα... Ε, ότι θα υπάρξει μια λύση και για τους λαούς της περιοχής και για την Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Οι Αμερικανοί δήλωσαν η Centcom, η κεντρική διοίκηση, ότι πιθανόν σκότωσαν έναν ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού κράτους. Δύο άτομα σκότωσαν, δεν, σκοτώσαν, δεν σκοτώθηκαν άμαχοι λέει. Διαβάζω λοιπόν στους Τούρκους ότι έγινε μια ειδική επιχείρηση. Πού λέτε ότι έγινε. Έγινε στη Ζαραμπλούς, σε περιοχή που ελέγχεται από τον τουρκικό στρατό, τη τουρκική στρατοχωροφυλακή και τη ΜΥΤ, και κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Είναι νομίζω η πέμπτη φορά όλα τα ηγετικά στελέχη του Ισλαμικού κράτους, αυτοί οι τρομοκράτες, οι παγκοσμίω καταζητούμενοι, ζούσαν σε απόσταση αναπνοής από τα τουρκικά σύνορα και υπό την προστασία των τουρκικών αστυνομικών στρατιωτικών δυνάμεων. Και δεν μιλάει κανένας και έχει το θράσος η Τουρκία να κατηγορεί τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τι πιο ελεύθερε χώρε του κόσμου, την Ελλάδα, ότι εμεί υποστηρίζουμε την τρομοκρατία. Ο αρχιτρομοκράτη, η Τουρκία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή είμαστε σε μια ευαίσθητη φάση των σχέσεων Τουρκία-Αμερική, σε σχέ... πάντα με αφορμή την υποστήριξη που συνεχίζουν να δίνουν οι Αμερικανοί στι δημοκρατικέ δυνάμει τη Συρία, τη ραχοκοκαλιά των οποίων Αποτελούν οι, δυ, οι, οι, οι δυνάμει προστασία του λαού, η YPG, και έχουμε δήλωση χθεσινή του εκπροσώπου του Πενταγώνου. Είπε το YPG, οι δημοκρατικέ δυνάμει τη Συρία, δεν έχουν σχέση με το PGK, το οποίο και οι Αμερικανοί θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση, και θα συνεχίζουμε να το στηρίζουμε. Τώρα δήλωσαν οι Τούρκοι ότι τραυματίστηκαν τέσσερι Τούρκοι στρατιώτε από πυρά πυροβολικού των Κούρδων. Είναι καθαρή προβοκάτσια είναι καθαρή προβοκάτσια και πιθανό να είναι ο άσος που θέλει να βγάλει ο Ορτογάν από το Μανίκι μη δίνοντας καμία σημασία στους Αμερικανούς να εισβάλλει πάλι στην περιοχή να καταλάβει ένα κομμάτι και να πει ότι εμείς εγώ είμαι αυτός ο οποίος δεν καταλαβαίνω κανέναν ούτε του Νουάσιγκτον κανέναν και μπήκα και έκανα την εισβολή. Προβοκάτσια λοιπόν. Στην Τζαραμπλούς έτσι είναι κοντά στην Ιεράπολη την ε, ε, πόλη που έκτισε ο Σέλευκος Ανικάτορας από την Ευρωπαϊκή του Επίσης έχουμε ανακοίνωσε το, η, το Υπουργείο Ιστορικών και η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ότι θα είναι 60, κάτι εκατομμύρια θα ψηφίσουν στο εσωτερικό της Τουρκίας και 3,4 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Δηλαδή 64 εκατομμύρια συνολικά. Ότι 6 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι Όσοι είμαστε όλοι εμεί εδώ, μισό, είμαστε 8, αυτοί είναι όσοι θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Σκεφτείτε τι νέο κόσμο μπαίνει κάθε φορά στην ε, Τουρκία. Συρρικνώνεται ο ελληνικό πληθυσμό, αυξάνεται στην Τουρκία, αλλά και εκεί, μην νομίζετε, αυξάνεται ο κουρδικό πληθυσμό. Κρατήστε το αυτό, έτσι. Ε, 3,4 εκατομμύρια Τούρκοι και Κούρδοι κτλ. Και θα ψηφίσουν στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, ξέρετε πού θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν ψηφίσουν κάτω από 30 και διαβάζω δυστυχώ και σχόλια κάποιων φίλων εδώ στο. Λέει, τι, γιατί να ψηφίσουν, να καθορίζει, λέει το δικό μου, δεν θέλω. Εχθρή, εχθρική στάση απέναντι στου Έλληνε του εξωτερικού. Έλληνα στον Έλληνα, εχθρική στάση. Και δηλαδή, αυτοί οι ίδιοι δέχονται να ψηφίζουν όσοι πήραν ελληνική υπηκότητα, δεν είναι λίγοι, μπορεί να είναι και Ξέρετε από ποιε χώρε, Πακιστάν και Μπαγκλαντέ και τα λοιπά, να καθορίζουν την τύχη σου αυτή, αλλά να μην την καθορίζει ο Έλληνα, ο οποίο είναι έτοιμο να έρθει να πολεμήσει, αν χρειαστεί για την Ελλάδα. Ο οποίο δίνει αγώνα στην Αμερική, στη Ρωσία για τα ελληνικά συμφέροντα. Δίνουν αγώνα συνεχώ, μάχονται και δεν θέλουμε αυτού να ψηφίζουν, αλλά να ψηφίζουν. Τραγικό είναι αυτό. Κοιτάξτε, Τουρκία θάρρο, 3,4 εκατομμύρια. Και δεν είναι το Ερντογάν αυτή. Από ό,τι περιμένω, στη Γερμανία οι Κούρδοι θα τον σαρώσουν. Και αλλού. Παρ' όλα αυτά έχει θάρρο και το κάνει. Λοιπόν, επισκέφτεται ο Ερντογάν αύριο την Κύπρο. Δεν κράτησε πολύ η διπλωματία των σεισμών. Η Κύπρος και ο αιώνας της Τουρκίας, έτσι. Μόνο να σας πω δύο λόγια να δούμε για την Κύπρο να δείτε τι λέει προσέξτε σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση της επίσκεψης Ερντογάν αυτή απαντάται στο γεγονός πως η επίσκεψη και οι φιέστες που ετοιμάζονται τορπιλίζουν τη, διπλωματία των σεισμών που τάχα μειώνει την ένταξη ανάμεσα σε Άγγερα και Αθήνα και δημιουργεί πρόσφορο έδαφο συνεννόησης Όπω αναφέρεται σε ανάλυση του Γιάννου Χαραλαμπίδη, ο Τούρκο πρόεδρο θα διενεργήσει παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, με αφορμή τα εγγένεια του παράνομου δρομείου της Τύμπου για διακοπές, αλλά επιπλέον για να στείλει τα δικά του διχοτομικά μενήματα επί τη βάση της πολιτικής των δύο κρατών με ισότιμη κυριαρχία, που είναι συνέχεια του κράνου Μοντανά και των δύο ισότιμων συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα. Γεγονό που κρεμίζει τι ψευδεστήσει περί αλλαγή στη στάση των Τούρκων στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών και περί χειρό φιλία από την Άγκυρα και τοποθετεί τα πράγματα στην πραγματική του πολιτική πραγματικότητα. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να δεχόμαστε εμείς εξομάνιση των σχέσεων τέλο πάντων όλα αυτά που λέγονται για την, με την Τουρκία και την ίδια στιγμή να ανεχόμαστε όντε η Ελλάδα ούσα ε, ε, εγγυήτρια δύναμη τον Ερντογάν να πηγαίνει με 40.000 στρατό και να συνεχίζει τα διχοτομικά του σχέδια αυτό δεν διαταράσει τι καλέ σχέσει με την Ελλάδα ή την ξεγράψαμε την Κύπρο. Θα δείτε παρακάτω, περιμένετε. Θα δείτε παρακάτω. Λοιπόν, παράλληλα, η επίσκεψη Αρτογάν πρέπει να αναγνωστεί και στο ευρύτερο ιδεολογικό τη πλαίσιο που αφορά τι αυτοκρατορικέ βλέψει του Τούρκου Προέδρου. Βλέψει στρατηγικέ που στην ουσία του τι ενστερνίζονται μέχρι κεραία και η πολιτική του αντίπαλη παρά τι τακτικέ διαφοροποιήσει. Την περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκε στην Τουρκία το προεκλογικό πρόγραμμα του ΑΚΕΠ το οποίο φέρει τον τίτλο για τον, αγ... για τον, αιώνα της Τουρκίας, τα σωστά βήματα. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε τον Οκτώβρη, ωστόσο το πλαίσιο της προ... στο πλαίσιο της προκλογικής συγκυρίας γίνεται εντονότερη και αναλυτικότερη προβολή του. Στο πρόγραμμα γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του Ερδογάν και τίθενται παράλληλα τα προγραμματικά πλάνα και οι διακηρύξεις για το μέλλον. Γενικά στο πρόγραμμα, αλλά ειδικότερα στο πέμπτο κεφάλαιο πυλώνα που αφορά την εξωτερική πολιτική, είναι εμφανέστατη η αποστασιοποίηση από τη Δύση, οι αναθεωρητικέ και αυτοκρατορικέ προθέσει που εκ των πραγμάτων είναι ει βάρο του ελληνισμού, τη αδευτική ακαιρεότητα, τη κυριαρχία και των συμφερόντων. Οι διαφορέ αναφορέ που γίνονται για την Κύπρο έχουν ω επίκεντρο την προσπάθεια αναγνώριση του ψευδοκράτου, λέει το μανιφέστο του Ερντογάν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίσημη αναγνώριση τη Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρο το συντομότερο, προκειμένου να τερματιστεί κάθε είδους αδικίες βάρο των Τουρκοκυπρίων, συνεχίζοντα την υποστήριξή μα προ την Τούδου Βουκού, στο Κυπριακό στην Εθνική Υπόθεση. Και γίνονται φυσικά και για τι γαλάζιε πατρίδε και όλα. Λοιπόν, πού πάμε, θα δείτε πού πάμε τώρα. Θα δείτε το πού πάμε τώρα. Σημερινή η θηλιά των εμπεγμών. Ο Ελληνισμό και η Ορθοδοξία εορτάζουν την ανάσταση του κυρίου με την προσδοκία να τελειώσει ο Γολγοθά σε Σκύπρο και να έρθει η δική μα ανάσταση. Το Κυπριακό όμω δεν επιλύεται με ευχέ, αλλά με νέε στατηγικέ επιλογέ. Ούτε με συνταγέ του παρελθόντος που απέτυχαν. Κυρίω δε δεν επιλύεται με εμπεγμού οι οποίοι πληθαίνουν και μοιάζουν με θηλιά στο λαιμό της αλήθειας και της ελπίδας, επί της οποίας επένδυσε ο νέος πρόεδρος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ποιοι είναι οι εμπεγμοί? Έχουμε και λέμε. Γράψτε. Υπάρχει ο ισχυρισμό περί της νέας πολιτικής για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Ποια είναι αυτή? Ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου ή τεχνοκρατικής ομάδας για τη λύση και οι δύο αυτές είχαν υιοθετηθεί ή όχι από τον Νίκο Αναστασιάδη. Πού είναι λοιπόν το νέο ότι θα βρεθεί άλοθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του πρωτογενούς δικαίου για μία διχοτομική φόρμουλα λύση στη λογική του τετραγωνισμού του κύκλου. Ο πρόεδρος υπόσχεται άρση της τουρκικής αδιαλαξίας μέσω κινήτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάει σε νέο κράν Μοντανά και να πάει τι θα πετύχει. Θα επανενώσει λέει την Κύπρο. Ωραία, αλλά πώς. Διαλύοντα την Κυπριακή Δημοκρατία που εντάχθηκε με βάση το Πρωτόκολλο 10 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ενιαίο κράτο, το οποίο θα αντικαταστήσει με δύο ισότιμα συνιστών τα κράτη, εκ των οποίων το ένα θα είναι το υφιστάμενο ψευδοκράτο. Ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέντια ισχυρίζεται ότι η Κύπρο δεν κοίται μακράν. Όμω από το 1974 η μητέρα Πατρίδα δεν έχει στείλει στρατό στην Κύπρο ω εγκυήτρια δύναμη για να, αισθάνε, για να αισθανόμαστε ασφαλεί και να υπάρχει αξιόπιστη αποτροπή έναντι τη διαρκού τουρκική απειλή. Ποιον κοροϊδεύει λοιπόν, εμά ή τον εαυτό του. Πάντω όχι του Τούρκου. Με αυτού έχει αναπτύξει μια σχέση που στηρίζεται σε ψευδεστήσει. Το απέδειξαν οι τελευταίε θέσει του Τσαβούσογλου. Η πολιτική τη Άγκυρα δεν αλλάζει ούτε κατά ένα γιώτα. Ο πρόεδρο και ο υπουργό άμυνα μα υποσχέθηκαν αναβίωση του δόγματο. Ενιαίο αμυντικού χώρου. Και αντί αναβίωση μας προέκυψε μορατόριουμ. Και το δόγμα πνίγει και μέσα από περιφερειακές δίθεν συνεργασίες μεταξύ Άρτου και Ίνου. Η Κύπρος όμως είναι αθωράκιστη και παραμένει αθωράκιστη. Και αν ο πρόεδρος πάει σε συνομιλίε θα βρεθεί και αυτός, όπως και η προκάτω θήκη του, με το τουρκικό πιστόλι στον κρόταφο. Αυτά τα ολίγα επί του παρόντος. Με την προσδοκία να αντιληφθεί η ηγεσία μας ότι ο λαός δεν τρώει κουτόχορτο, καλή Ανάσταση λοιπόν και με σεβασμό, χωρίς άλλους εμπεγμούς. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας, όσο υπήρχαν γαϊδούρια και μουλάρια στα χωριά, ότι και αυτά υπάρχουν, πας στο χωριό, δεν ακούς ούτε γάιδαρο να γκαρίζει ούτε άλογο να κλιμιντρίζει, ούτε αγελάδα να μουγκρίζει, ούτε κατσίκια, ούτε πρόβατα, που και που έκανε σκυλί και αυτά δεν έμειναν, τα, οικόσιτα πλέον δεν γαυγίζουν όπως παλιά. Ξέρετε, παλιά έμπαιναν στα ηλίκη, σχεδόν στις παρυφές, όσα σπίτια ήταν γύρω από το, στις παρυφές του χωριού, έμπαιναν ηλίκη και έτρωγαν κυρίως τα γαϊδούρια, είχαν ιδιαίτερη αδυναμία. Και εκεί ακούγαμε τα σκυλιά και τις νύχτες να... Τώρα πά στο χωριό, άλλαξε και η μορφή του χωριού. Εν πάση περιπτώσει όμω, όσο υπήρχαν τα γαϊδούρια και τα άλογα, αν κάποια στιγμή έπεφτε στα χέρια σου ένα κείμενο, το οποίο ήταν κακογραμμένο, είτε γραμμένο με άσχημα γράμματα, είτε δεν έβγαζε και νόημα, έλεγε, Καλά, τι είναι αυτό γραμμένο στο γόνατο, ή γραμμένο στη ράχη του γαϊδουριού του μουλαριού, στο σαμάρι πάνω, εννοώντα ότι όπω περπατάει το μουλάρι πάνω και κάθεσε, πα να γράψει κάτι και δεν βγαίνει νόημα. Με βάση αυτό λοιπόν η στρατηγική ενός κράτους δεν γράφεται ούτε στο γόνατο ούτε πάνω στο σαμάρι ενός μουλαριού που είναι εγκινήσει. Είναι μια μακρόχρονη, επίπονη και συνεχής διαδικασία πρόσληψης και ανάλυσης των γεωπολιτικών δεδομένων από τους αρμόδιους φορείς του κράτους, τους ακαδημαϊκούς κόμματα και προσωπικότητες γνώστες του θέματος, η οποία αυτή η διαδικασία μετουσιώνεται σε εθνική στρατηγική που υλοποιείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Και η εθνική στρατηγική των σοβαρών κρατών δεν αλλάζει ριζικά από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Απλώς διαφοροποιείται στο βαθμό που διαφορούν, διαφοροποιούνται διάφορα δεδομένα που την καθορίζουν. Γιατί ο κόσμος αλλάζει, σε αυτό το βαθμό αλλάζει. Αλλά όχι ριζικά, επαναλαμβάνω. Οι δομέ του τουρκικού κράτου, κληρονόμο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία και αυτή κληρονόμησε την υψηλή στρατηγική του, Βεντα, του Βυζαντίου, βάσει τη οποία το Βυζάντιο κατέστη ίσω η μακροβιότερη αυτοκρατορία στην ιστορία τη ανθρωπότητα, με εξαίρεση την περίπτωση τη Κίνα, κουβαλούν τη μνήμη οι δομέ του τουρκικού κράτου, τη υψηλή στρατηγική των προαναφερτησών δύο αυτοκρατοριών και στη μνήμη αυτή οφείλεται η λειτουργία των κρατικών θεσμών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπου μετουσιώνεται η Εθνική Στρατηγική της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το σκέλος της Εθνικής Στρατηγικής που σχετίζεται με την Κύπρο και την Ελλάδα, αυτό συνίσταται στα εξή. η Τουρκική Εθνική Στρατηγική, ακούστε. Ανάκτηση της Κύπρου. Αυτό θα γίνει με βάση το στρατηγικό σχέδιο του καθηγητή συνταγματικού δικαίου Νιχά που υπέβαλε το 1956 ως σύμβουλος στον τότε Πρωθυπουργό Αντνάν ήταν σύμβουλός του. Το σχέδιο εκείνο εφαρμόζεται κατά γράμματα κατά γράμμα από όλες τις τουρκικές κυβερνήσεις από το 1956 μέχρι σήμερα. Προσάρτηση της Δυτικής Στράκης. Η Οθωμανική Βουλή πριν διαλυθεί και μεταφερθεί στην Άγκυρα, από την Κωνσταντινούπολη δηλαδή που λειτουργούσε, στην τελευταία της συνεδρίαση στις 28 Ιανουαρίου του 1920 ψήφισε τον λεγόμενο Εθνικό Όρκο Μισάκι Μίλη που ήταν η Εθνική Στρατηγική ως παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις. Τους είπανε εδώ θα κινηθείτε με βάση αυτές τις αρχές στο νέο κράτος που θα προκύψει γιατί τότε η Οθωμανική Αφοκατορία ήταν υποκατοχή. Το τρίτο άρθρο του Εθνικού Όρκου αναφέρει τα εξή για τη Δυτική Θράκη. Το καθεστώ τη περιοχή τη Δυτική Θράκη θα καθοριστεί με την ψήφο των κατοίκων τη. Και αυτό τα κοινοποίησαν. Ω γνωστόν, ο Ισμέτ Νονού, ω επικεφαλή διαπραγματευτή τη Τουρκία στη Λοζάνη, κατάφερε στη λογική αυτή τη στρατηγική, υλοποιώντα αυτή τη στρατηγική, και κράτησε μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, εξαίρεση και ε, τη ε, της ελληνικής μενότητας στην Κωνσταντινούπολη και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί, ο εθνικός όρκος και έκτοτε κάνει ό,τι πρέπει στη μουσουλμανική μειονότητα με την ακατανόητη ανοχή του ελληνικού κράτους για να πετύχει σε βάθο χρόνου το στόχο της με ψήφο, δημοψήφισμα δηλαδή να αποφασίσουν. Προσέξτε, η Τουρκία με εθνική στρατηγική ενέταξε τους μουσουλμάνους τη στην, ε, ε, στη συνθήκη της Λοζάνη να εξαιρεθούν. Εμείς γιατί το δεχτήκαμε. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είχαμε εθνική στρατηγική. Αυτό ήτανε. Ο Εθνικός Όρκος δημοσιο, ε, δημοσιοποιήθηκε. Τον ξέραμε. Γιατί το δεχτήκαμε. Λόγω Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και επειδή η πολιτική κρίνεται επί του αποτελέσματος, επί τη βάση του αποτελέσματος, ποιος είχε την πιο σωστή στρατηγική λοιπόν. Ο Τούρκος ή ο Έλληνας διαπραγματευτή. Ο Τούρκο πέτυχε του στόχου του. Έχει μια κρίσιμη μάζα μουσουλμανική μειονότητα 100-120 ανθρώπων που κάποια στιγμή θα την χρησιμοποιήσει. Εμεί τι έχουμε στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε. Γιατί είπα, στρατηγική που γράφεται στη ράχη του Μουλαριού. Δικοτόμηση του Αιγαίου. Σε χάρτη που είναι προσαρτημένο στον εθνικό όρκο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παρουσιάζονται ω τουρκικά. Η αμφισβήτησή τους ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60, όταν Τούρκοι ακαδημαϊκοί, σε συνεργασία με τον τουρκικό ΙΠΕΞ, άρχισαν να δημοσιεύουν ακαδημαϊκές μελέτες με τη θεωρία ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου δεν δικαιούνται η υφαλοκρηπίδα επειδή επικάθενται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή τι λέει ο Τούρκος, ότι το νησί κάθεται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δεν έχει δικιά του υφαλοκρηπίδα. Και μάλιστα στα αγγλικά άρεσα, τα στέλνουν παντού, ακαδημαϊκοί υποτίθεται, έτσι. Στη βάση της στρατηγικής. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο της Βέρνης, η συμφωνία του Νταβός, το Κάσους Μπέλη, οι κρίζε ζώνε. Αυτά. Ακολούθησαν αυτά λοιπόν, προσέξτε. Και η διακήρυξη της Μαδρίτης, η θεωρία των υποκατοχή... 18, ελληνική κατοχή 18 τουρκικών νησιών του Αιγαίου, η Γαλάζια Πατρίδα και το τουρκολογικό Μνημόνιο, η αμφισβήτηση τη κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ενώ είναι αποστατικοποιημένα. όλα ενταγμένα σε μια εθνική στρατηγική που δεν είναι γραμμένη στο σαμάρι του Μουλαριού, στη ράχη του Μουλαριού, με στόχο πάντα τη διχοτόμηση του Αιγαίου, χωρί να σημαίνει ότι στη συνέχεια, προσέξτε το αυτό, όλα αυτά είναι εδώ, έτσι, αυτά εδώ, προσέξτε και να πάρουν το μισό Αιγαίο, αυτό μαγειρεύεται τώρα, δεν θα σταματήσουν. Μετά θα αρχίσουν να διεκδικούν το υπόλοιπο μισό. Να είστε περισσότερο βέβαιοι από αυτό, από ό,τι αυτή τη στιγμή με βλέπετε και με ακούτε. Αλήθεια. Τι από τα παραπάνω έχει αλλάξει για να πιστέψει έστω και ένα Έλληνα ότι όντω έχει ανοίξει παράθυρο ευκαιρία για να λύσουμε τα προβλήματά μα με την Τουρκία, που για μα είναι η οριοθέτηση τη υπαρκοπίδα και τη ΑΟΣ, αλλά για την Τουρκία είναι πακέτο όπω μα υπενθύμησε προχθέ ο και ο Καλίν και ο Ερντογάν στο προεκλογικό του μανιφέστο του κόμματό του. Αλήθεια, η ελληνική εθνική στρατηγική που είναι γραμμένη, τι λέτε εσεί. Λοιπόν, ακούστε. Δυστυχώ επαληθευ... επαληθευθήκαμε. Κανένα Έλληνα πολιτικό, κανένα Έλληνα αξιωματικό ανώτατο δεν επισκέφτηκε τα νησιά του Αιγαίου. Προσέξτε, δεν θέλω εγώ να δικό. Μπορεί να του είπαν κάτι τα Αμερικανοί ή τίποτα άλλοι, μην πάτε για να μην δώσετε την ευκαιρία στον Ερντογάν να ξανα, να κάνει καμιά τίποτα σε κανένα νησί και να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Όμω ακόμα και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία, Μπορούσα να το αποκαλύψουν καταρχά. Δεν θα πάμε. Τι, γιατί το αφήνουν έτσι στο μυστικό, Τι συμβαίνει, Μήπω είναι απόδειξη ενοχή αυτό μετά δεν μπορούμε να πετάμε από πάνω από το Άγιο Όρος ή την ελληνική σημαία και να λέμε να υπερεφ... υπερεφανευόμαστε να ξέρετε ότι όλοι όσοι συμμετέχετε πολιτικοί και αξιωματικοί σε αυτό που μαγειρεύεται στο Αιγαίο θα λογοδετήσετε όπως θα λογοδοτήσει και ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς μην νομίζετε ο Κοτζιάς είναι ήδη στα συζήτητα θα έρθει και η σειρά του Τσίπρα να πάει στα ζήτητα για το Σκοπιανό θα πάνε και αυτοί στα ζήτητα Ας ελπίσουμε να πάνε προτού γίνει το στο Αιγαίο Λοιπόν, το ντόμενο το υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Εδώ είναι οι αποδείξει τη προδοσία μέχρι στιγμή, που η οποία δυστυχώ συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτά. Και πάλι Χριστό Ανέστη, χρόνια πολλά να είστε όλε και όλοι καλά. Καληνύχτα.